Είναι μια απόφαση ιστορική, μια απόφαση που ξεκάθαρα είναι νίκη της δημοκρατίας και δικαίωση των θυμάτων. Η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής οδηγείται στη φυλακή, προφανώς όχι για τις ιδέες της, αλλά με την απόφαση του δικαστηρίου πρόκειται πια για μια εγκληματική οργάνωση, που απλώς όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος. Και θέλω να πω ότι με την απόφαση αυτή η μικρή Ελλάδα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει χώρος για τους φασίστες και θα πρέπει πια να αφυπνιστούν και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη θα έλεγα, διότι τα φαινόμενα είναι πολύ ανησυχητικά. Τώρα όσο αφορά το εσωτερικό της χώρας, η ευθύνη και το βάρος πέφτει στον πολιτικό κόσμο. Το Κοινοβούλιο έχει τη μεγάλη ευθύνη να κλείσει οριστικά το δρόμο στη Χρυσή Αυγή και στην ηγετική της ομάδα, στα μέλη της και τα στελέχη της, προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Θέλω να θυμίσω, κυρία Κάτζου, ότι έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να σχεδιάσουμε νομοθετική παρέμβαση που θα κλείνει το δρόμο στην Χρυσή Αυγή, αλλά όχι μόνο στη Χρυσή Αυγή με αυτό το σχήμα, αλλά και στα μέλη της και στα στελέχη της και σε οποιοδήποτε παράγωγό της. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία, η οποία δεν είναι αντισυνταγματική. Δυστυχώς η κυβέρνηση αρνήθηκε να την αποδεχθεί, αλλά επανερχόμαστε, θα συνεχίσω να επιμένω και να πιέζω και προσωπικά σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τελειώνουμε επιτέλους με τους νεοναζί.